Συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρω ότι σας τρώει τώρα να μιλήσω για το μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής που έγινε επίκαιρο τις μέρες αυτές με τη δημοσίευση των χαρτιών του Παραδείσου, των Paradise Papers. Το άφησα επίτηδες τελευταίο αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αλλά και τους καλούς αντιπάλους. Από τη μάχη κατά της διαφθοράς, σε μεγάλο βαθμό θα κριθούμε εμείς. Το λέω και το πιστεύω. Η μάχη κατά της διαφθοράς ήταν και παραμένει ένας από τους βασικούς μας στόχους. Αυτή η μάχη θέλει και τόλμη αλλά και άρετη. Και αυτό το ξέρουμε εμείς, το ξέρει και ο λαός μας. Ο οποίος βλέπει τις τελευταίες μέρες ένα καταιγισμό αποκαλύψεων για το μαύρο χρήμα. Ηλικιώδη ποσά που έχουν ξεφύγει από την νόμιμη φορολόγηση και βρίσκονται παρκαρισμένα σε φορολογικούς παραδείσους. Στα χέρια μιας ομάδας προσώπων ή εταιριών έχουν βρεθεί βουνά χρυσού που πολλές φορές αντιστοιχούν σε προϋπολογισμούς ενός κράτους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διευρύνονται παγκόσμιες ανισότητες. Την ώρα που μια ολιγάριθμη παγκόσμια ελίτ θησαυρίζει αφορολόγητα, την ώρα που οι λαοί του κόσμου σηκώνουν το βάρος μιας διαρκούς οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που φέρνει δισεκατομμύρια ανθρώπους ολένα και πιο κοντά στο φάσμα της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού. Συχνά μάλιστα οδηγεί και σε ανθρωπιστικές τραγωδίες. Οι φτωχοί πληρώνουν το μάρμαρο, εκατομμύρια χαμένες ζωές και ψυχές, ενώ μια χούφτα πλούσια απολαμβάνουν παραδείσους. Αυτό είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα δεν πρέπει και δεν μπορεί πλέον να ανέχεται. Και πρέπει να παίξουμε ρόλο σημαντικό και ως δύναμη με σημαντική παρουσία και κύρος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ως κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί δραστικά και ολοκληρωμένα αυτή η αρπαγή του πλούτου. Ενθαρρύνουμε τα κινήματα αντίστασης παγκόσμια, διεθνή, κινήματα αντίστασης σε αυτό το έσχος, τις τολμηρές δημοσιογραφικές πρωτοβουλίες που αποκαλύπτουν πτυχές του τεράστιου σκανδάλου. Θέλω όμως ταυτόχρονα να πω ότι είναι θλιβερό πόσο δραστήρια και μεγάλη είναι η συμμετοχή μιας πάμπλου της εγχώριας ελίτ σε αυτό το εγκληματικό παραδείσιο πάρτι. Θλιβερό και εξοργιστικό ταυτόχρονα. Και ακόμα πιο θλιβερό και εξοργιστικό όταν μέσα στους καταλόγους της χρυσής ντροπής φιγουράρουν ονόματα και αποκαλύψεις που ρίχνουν βαριά σκιά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εδώ δεν μιλάμε για κόμματα. Μιλάμε για κομμάτια και θρύψαλα. Κομμάτια και θρύψαλα κάθε υπόνοιας ήθους και πολιτικής καθαρότητας. Δεν μιλάμε για κάποιους κοινικούς καπιταλιστές που ο ηθικός τους κώδικας είναι ταυτισμένος με την ανηθικότητα του κέρδους με οποιονδήποτε τρόπο. Μιλάμε για πρόσωπα που το ήθος και οι συναλλαγές τους δεν εκπροσωπούν κάποια ιδιωτική ή οικογενειακή υπόθεση, ούτε αν θέλετε κάποια ποινικά κολάσιμη ιστορία. Εκπροσωπούν όμως εκείνη την αντίληψη εξουσίας που ξεχαρβάλωσε την Ελλάδα και οδήγησε την κοινωνία σε φτώχεια και σε απόγνωση. Εκπροσωπούν εκείνο τον κινησμό που επιτρέπει σε κάποιους από τους καρατούντες τα πάντα εν ονόματι μιας νέου τύπου έννοιας της ηθικής.
την ηθική της ανηθικότητας. Επιτρέπει στους κρατούντες τα πάντα και βεβαίως επιμένουν στα ίδια και στα ίδια. Θέλω να σας θυμίσω. Τους είπαμε πριν από αρκετό καιρό, γιατί δεν ψηφίζετε μαζί μας την αυστηρή νομοθεσία για τη συμμετοχή των πολιτικών προσώπων σε εξωχώριες εταιρείες. Πήραν τους βουλευτές τους και αποχώρησαν από την αίθουσα. Τους είπαμε, γιατί ανέχεστε και δεν απομακρύνετε από σύμβουλο του τότε Πρωθυπουργού, τον κύριο Παπασταύρου, που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ, στις λίστες της φοροδιαφυγής. Μας είπαν ότι είμαστε υπερβολικοί και στοχοποιούμε έναν εξαίρετο επιχειρηματία και καλό σύμβουλο. Τους είπαμε, δώστε εξηγήσεις για την υπόθεση Siemens. Δώστε εξηγήσεις για όσα καταθέτει η γραμματέας του κυρίου Χριστοφοράκου στο δικαστήριο για τα δώρα. Μας είπανε ότι ρίχνουμε στο πεζοδρόμιο το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Τους είπαμε, γιατί δεν τα δηλώνετε όλα ανοιχτά και καθαρά στο πόθεν έσχε σας. Μας είπαν ότι επεμβαίνουμε στην ιδιωτικότητα και σε προσωπικά δεδομένα και δεν το κατέθεσαν ποτέ. Τους είπαμε, γιατί ανέχεστε και δεν απομακρύνετε τον κύριο Αβγενάκη, που σε επίσημη δικογραφία εμπεριέχονται συνομιλίες και συναλλαγές του με ποινικούς, απατεώνες και εγκληματίες, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπαν ότι είμαστε παρακράτος που ανακαλύψαμε τη δικογραφία για να ενοχοποιήσουμε τον συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη. Ελπίζω τώρα να μην μας πούνε, να μην μας κατηγορήσουν και για διεθνή συνωμοσία, ότι δημιουργήσαμε εμείς τάχα αυτό το κύμα των διεθνών αποκαλύψεων των offshore και της φοροδιαφυγής για να πλήξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να σας καλέσω να σκεφτείτε ένα πράγμα. Τι θα γινόταν στον τόπο, στο πολιτικό σύστημα, τι θα έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αν θα μπορούσαμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή να συνεδριάζουμε, να σταθούμε, αν μέσα στα χρυσά ονόματα των παραδείσων που ανακαλύπτονται υπήρχε έστω ένα όνομα υπουργού ή βουλευτή της αριστεράς. Τελειώνω το σχόλιο μου για τις αποκαλύψεις των ημερών, συμπληρώνοντας μια πρόσφατη διαπίστωση. Προχθές στη Βουλή, την προηγούμενη Παρασκευή, όταν για μια ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης, μην έχοντας να απαντήσει, μου απάντησε ότι οι δημοσκοπήσεις του λένε ότι θα κερδίσει, ίσως γιατί έχει και συμβούλους δημοσκόπους που του το επιβεβαιώνουν διαρκώς, του απάντησα ότι πουθενά στον κόσμο, ούτε και στην Ελλάδα, δεν κέρδισε η Siemens εκλογές. Σήμερα θα ήθελα να τη συμπληρώσω αυτή τη φράση. Όποιος κατάφερε να τη συμπληρώσω αυτή τη φράση με το εξής. Όποιος κατάφερε να πάει στο παράδεισο της φορολογίας, δεν απέφυγε στο τέλος να καταλήξει στην κόλαση της πολιτικής. Ας το έχουν αυτό κάποιοι καλά στο μυαλό του. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω. Θα περιμένουμε εξηγήσεις, τις περιμένουμε μαζί με τον ελληνικό λαό και θα δεσμευτούμε ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα τη βρούμε την άκρη για όσους έχουν παρκάρει τα χρήματά τους σε παραδείσους. Διότι κανένας παράδεισος δεν είναι τελικά τόσο μακρινός που να μην μπορούμε να τον φτάσουμε, αν έχουμε τη θέληση να τον φτάσουμε, και εμείς την έχουμε αυτή τη θέληση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνω λέγοντας το εξής. Βρισκόμαστε σε μια
αποφασιστική καμπή και για την πορεία της οικονομίας, για την πορεία της χώρας, αλλά και την πορεία της διακυβέρνησης. Με πολλά και μεγάλα μέτωπα ανοιχτά, είναι αλήθεια, αλλά και με τους μαχητές όλους μας πιο έμπειρους, πιο σκληραγωγημένους, πιο αποτελεσματικούς, πιο υποψιασμένους. Διανύσαμε μια δύσκολη πορεία. Απομένουν τα τελευταία μέτρα αυτής της δύσκολης πορείας για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι κρατάμε τις υποσχέσεις μας, ότι θα βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις συγκυρίας με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς, από όποια θέση και αν υπηρετεί αυτή την υπόθεση. Σήμερα, περισσότερο από χθες, περισσότερο από ποτέ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα αισιόδοξος. Θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη.